Έκκληση για διεθνή συνθήκη που θα βοηθήσει τον πλανήτη να αντιμετωπίσει μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις σαν την πανδημία του κορονοϊού. Απευθύνουν κυρίες και κύριοι 25 ηγέτες, ανάμεσά τους η Άγγελα Μέρκελ, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Μπόρις Τζόνσον και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και θα μας ενημερώσει η Μαρία Ψαρά. Ναι, λένε 27 ισχυρές υπογραφές του πλανήτη ζητούν μια διεθνή συνθήκη για να βοηθήσει τους πολίτες του κόσμου στην αντιμετώπιση των μελλοντικών υγειονομικών κρίσεων όπως η πανδημία του κορονοϊού που ζούμε, Ελίνα. Την επιστολή, όπως είπες και εσύ, υπογράφουν 25 ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Κυριακός Μητσοτάκης, η Άγγελα Μέρκελ, ο Μπόρις Τζόνσον, αλλά και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι ουσιαστικά, Ελίνα, ένα προειδοποιητικό μήνυμα κατά του εθνικισμού των εμβολίων που βλέπουμε να αναπτύσσεται, και ουσιαστικά λένε οι ηγέτες και οι πρόεδροι ότι δεν θα είναι κανένας ασφαλής αν όλοι δεν είναι ασφαλείς. Την ίδια στιγμή θέλω να σου πω ότι καλά νέα προέρχονται από τον οργανισμό, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου Νόσων. Σύμφωνα με την νέα έκθεση που δημοσίευσε χθες, οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν πολύ λιγότερο τον κορονοϊό. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι ένα στοιχείο που δίνουν ότι σε ένα νοικοκυριό, αν ένα μέλος της οικογένειας εμβολιαστεί, τότε μειώνονται οι πιθανότητες να μολυνθεί το υπόλοιπο νοικοκυριό κατά 30%, και αυτό, παρόλο που οι μεταλλάξεις είναι εδώ και κρατούν σε εγρήγορηση τους επιστήμονες, δίνει ελπίδες για μείωση του συνολικού αριθμού των μολύνσεων. Μάλιστα. Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ.